κάλαντα δώρα και ευχές για το πρόγραμμα σήμερα για τις αρχές του τόπου. Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου ερμήνευσε μελωδίες της πρωτοχρονιάς στο ιστορικό κτίριο της περιφέρειας Κρήτης αλλά και στη Λότζια, δημιουργώντας εορταστικό κλίμα. Εύχομαι το 2020 να είναι ένας χρόνος με υγεία, με δύναμη, με ελπίδα, με αισιοδοξία και αγάπη. Και όλα αυτά τα οποία δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για την Κρήτη να ξεκινήσουν να γίνονται. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το 2020 να είναι καλύτερο από κάθε άποψη από το 2019. Ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης βρίσκεται ανάμεσα στις ευχές του Περιφερειάρχη για το 2020, ενώ ο Δήμαρχος Ηρακλείου έθεσε ως προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική. Ειδικά για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο που είναι ο βόρειος οδικός άξονας, να ανακοινωθεί, πιστεύω, μέσα στον Ιανουάριο από τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη, η νέα αρχιτεκτονική και η χρηματοδότηση του έργου. Ωστόσο, οι φορείς του τόπου δέχτηκαν και μια απρόσμενη επίσκεψη σήμερα. Παιδιά προσφυγικών οικογενειών που ζουν στην Κρήτη στο πλαίσιο του προγράμματος Εστία επισκέφθηκαν το Σταύρο Αρναουτάκη, το Βασίλη Λαμπρινό και τη Μαρία Κοζηράκη, ανταλλάσσοντας μαζί τους δώρα και ευχές, τηρώντας τα έθιμα της πρωτοχρονιάς. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο αυτή η καινούργια χρονιά να είναι σαφώς καλύτερη από την προηγούμενη, κάθε χρονιά να είναι καλύτερη, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο από όλα τα πράγματα, να έχουμε μεταξύ μας ομόνοια. Με λένε Μάσα, 8 χρονών. Χρονών είμαι και είμαι από τον Αφγάνισταν. Καλή σας χρόνια. Με λένε Σεβρίν, εγώ από Σύρια, εγώ μιλάω Σύρικα. Καλή χρονιά. Με λένε Αμπτραχμάν, είμαι 12 χρονών, χρόνια πολλά. Με λένε Άσμα, είμαι από Αφγανιστάν, μιλάω Φαρσικά. Στα Φαρσικά πώς είναι το καλή χρονιά? Σόλε Τζαντίν Μουμπαράκη. Προερχόμενα από φλεγόμενες περιοχές, τη Συρία, το Κουρδιστάν και το Αφγανιστάν, τα παιδιά δεν μπορούσαν παρά να ευχηθούν το 2020 να φέρει επιτέλους την πολυπόθητη ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ναι. Ελπίζω να έχουμε ειρήνη και να σταματήσει ο πόλεμος στην χώρα μου. Και σας εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά.